Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αν έρχεστε πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, καλώς ήρθατε. Πατήστε εγγραφή για να βλέπετε κάποια βίντεο μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για προϊόντα που μετάνιωσαν την αγορά τους. Είναι πάρα πολύ γνωστή σειρά βίντεο που κάνουν πάρα πολλοί YouTubers, πολλές συνήθως, στην beauty κοινότητα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοιο βίντεο στο κανάλι μου, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, καθώς πολλοί συνδρομητές βλέπουν προϊόντα που αυτοί αγαπούν και παίρνουν πάρα πολύ αρνητικά το να θάβει κάποιος τα προϊόντα που αγαπούν. Και εντάξει, σας εξηγώ σε κάθε προϊόν τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε και το ότι εγώ μετάνιωσα την αγορά τους ή ότι σε μένα δεν τέριαξε ή δεν άρεσε δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό προϊόν αυτό καθε αυτό, καθώς πολλά από αυτά που θα σας δείξω είναι best seller των εταιριών. Ξεκινάω μακιγιάζ, έχω δύο προϊόντα μακιγιάζ, δύο προϊόντα μαλλιών, δύο προϊόντα προσώπου και ένα σώματος, λίγα και καλά ας το πούμε έτσι. Είναι προϊόντα που φαίνεται κιόλας στα περισσότερα ότι δεν τα αγάπησα από την λίγη χρήση που τους έκανα, δηλαδή δεν με τραβάνε να τα χρησιμοποιήσω. Ξεκινάω με το foundation που φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ γνωστό και αρκετά καινούριο. Είναι το της L'Oréal, το Nude Magic, το Cushion. Είναι ένα Dewy Glow Foundation όπως λέει, δηλαδή είναι ένα... μια βάση για το πρόσωπο, ένα make-up, ένα foundation που αφήνει ένα υγρό, λαμπερό αποτέλεσμα. Είναι, περιέχει SPF 29, πάρα πολύ θετικό. Περιέχει δικό του σφουγγαράκι και καθρέφτη. Δεν θέλω να σας τυφλώσω τώρα. Το σφουγγαράκι δυστυχώς ακόμα και που το έπλυνα δεν αλλάζει χρώμα. Είναι στα 14,6 γραμμάρια και διαρκεί 12 μήνες. Σας δείχνει και πώς να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, ο κύριος λόγος που μετάνιωσα αυτή την αγορά είναι η τιμή του, καθώς κοστίζει 18 ευρώ, δεν έχει καθόλου έκπτωση, ίσως είχε μόλις πρωτοβγεί και δεν είμαι σίγουρη. Οι αποχρώσεις του τώρα, αυτή που έχω εγώ είναι η 11, η αποχρώση 11 και είναι ακριβώς την επιδερμίδα μου τώρα που έχω μαυρίσει αρκετά θα λέγαμε. Όταν το αγόρασα ήμουν σίγουρη ότι δεν θα έχει κάποια τρελή κάλυψη, κάτι που δεν χρειάζομαι. Θα έχει ένα λαμπερό αποτέλεσμα που το έχει, μου αρέσει σαν προϊόν, δεν μου αρέσει όμως ότι ήδη έχει στεγνώσει και το έχω χρησιμοποιήσει γύρω στις 20 φορές, άντε 25. Και με τα χίλια ζόρια τώρα βγάζει λίγο προϊόν. Έχει στεγνώσει ήδη και το περίμενα αυτό. Βέβαια προτείνουν να γυρίσεις αυτό το σφουγγαράκι από την άλλη για να έχεις επιπλέον προϊόν, καθώς το σφουγγαράκι από κάτω μαζεύει προϊόν. Θεωρώ δηλαδή ότι παρόλο που είναι ένα ωραίο foundation για τις ανάγκες που θέλω εγώ και υπόσχεται τα κάνει, ωραία, μ' αρέσει, αφήνει λαμπερό αποτέλεσμα, δεν έχει φοβερή κάλυψη, μπορείτε να χτίσετε κάπου άμα θέλετε, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τα concealer. Η απόχρωση είναι καλή, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Το θέμα με το σφουγγαράκι δεν με τρελαίνει και θεωρώ 18 ευρώ ότι είναι πάρα πολλά για αυτό το προϊόν. Εγώ προσωπικά είναι, αν θυμάμαι καλά, το προϊόν που έχει... που το μισό αποτελείται από νερό, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό, με δυσαρεστεί πολύ η τιμή σε σχέση με αυτό που προσφέρει, δηλαδή 18 ευρώ για κάτι που θυμίζει BB cream. Είναι πάρα πολλά λεφτά, κατά τη δική μου άποψη, και δεν πρόκειται να το ξανααγοράσω. Το δεύτερο λοιπόν προϊόν μακιγιάζ είναι αυτό εδώ, το Lip Stain, ένα προϊόν μακράς διάρκειας για τα χείλη. Είναι από τα Sephora, τα Creamy Lip Stain, και η απόχρωση που έχω εγώ είναι η 03, περιέχει 5 ml. Έχουν πολύ συζητηθεί αυτά τα Lip Stains και οι απόψεις διήστανται.
Στην αρχή είχε μια αρκετά καλή μυρωδιά, τώρα το έχω πάνω από 1,5, μπορεί και 2 χρόνια να το έχω. Έχει αλλάξει αρκετά η μυρωδιά του, θύμιζε βανίλια η μυρωδιά. Έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις. Αυτή είναι μια φράουλο καρπουζή, αρκετά ψυχρή θα λέγαμε, ωραία είναι. Αυτογαρνητικό με αυτά, νομίζω και η τιμή του είναι γύρω στα 12 ευρώ αρχική. Σε γενικές γραμμές καλά μέχρι εδώ, αλλά αφήνει μόλις στεγνώσει αυτό που λέμε την υφή τάκι, δηλαδή ψιλοκολλάει. Κάνεις έτσι, αυτή την κίνηση και κολλάνε μεταξύ τους και δημιουργούνται κομματάκια και φεύγει πάρα πολύ άσχημα, φεύγει κυρίως από το κέντρο. Πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό. Έχει φοβερή απόδοση χρώματος, δεν αντιλέγω. Αρκετά καλή τιμή, ειδικά άμα πάσετε στην προσφορά 1-1 που παίρνετε 2 στη τιμή του ενός προϊόντα σε φορά τέλος πάντων. Έχει και ωραίες αποχρώσεις όπως σας είπα, αλλά αυτό με κάνει να μετανιώνω γιατί υπάρχουν πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο καλά προϊόντα χιλιών τύπου lip stain, δηλαδή που λεκιάζουν τα χείλη για αρκετές ώρες. Αυτό σημαίνει lip stain. Και είναι και μακράς διάρκειας και γράφει μάλιστα ότι είναι κρεμόδες και βελούδινο, που δεν είναι καθόλου. Ακόμα και αν βάλετε από κάτω ένα lip balm. Επίσης στεγνώνει και ψηλό αργά, ξέχασα να το αναφέρω. Και είναι ένα προϊόν που δεν θα προτιμούσα δεύτερη φορά. Περνάω τώρα σε προϊόντα προσώπου που είναι προϊόντα που είναι skin care, είναι προϊόντα περιποίησης προσώπου και τα αγαπούν πάρα πολύ και γυναίκες και άντρες. Αλλά δεν θα διστάσω να μιλήσω για αυτά, καθώς είναι προϊόντα που εμένα δεν μου άρεσαν. Και θα ξεκινήσω με Apivita. Ξέρω, είμαι παράδεκτη για κάποιους. Είναι ένα σαφρός καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια με ελιά και λεβάντα. Είναι μία limited edition, περιορισμένης κυκλοφορίας έκδοση στα 300ml, περιέχει 92% φυσικά συστατικά για όλους τους τύπους δέρματος. Είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο και καθαρίζει μακιγιάς και ρύπους από πρόσωπο και μάτια, όπως γράφει. Πολύ θετικό ότι είναι ελληνικό προϊόν, ότι είναι φαρμακευτικό προϊόν, ότι περιέχει 92% φυσικά συστατικά, είναι στα 300ml, το πήρα νομίζω γύρω στα 10 ευρώ, δεν θυμάμαι καλά τώρα. Έχει αντλία, δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το προϊόν. Έχει φοβερή μυρωδιά. Έχει μια μυρωδιά πορτοκαλιού, θα έλεγα. Πολύ ωραία μυρωδιά. Αλλά για μένα δεν αφαιρεί τόσο εύκολα το μακιγιάζ και δεν χρησιμοποιώ αδιάβροχα προϊόντα. Πέραν αυτού μου τσούζει αρκετά στα μάτια, κάτι που με δυσαρέστησε πάρα πολύ. Για να αφαιρέσει το μακιγιάζ μου πρέπει να χρησιμοποιήσω τουλάχιστον 4 αντλίες και πάλι θα με δυσκολέψει πολύ. Δεν ξέρω, έχω δυσαρεστηθεί πάρα πολύ με αυτό το προϊόν γιατί είχα ακούσει τόσο φοβερά σχόλια από τότε που παρακολουθούσα YouTube, δηλαδή μιλάμε για το 2013, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και πιο πριν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, σίγουρα είναι πολύ καλό προϊόν όσον αφορά τα συστατικά. Η τιμή του είναι αρκετά υψηλή, εφόσον υπάρχουν προϊόντα στο εμπόριο που είναι πολύ χαμηλότερης τιμής. Όπως σας είπα, εμένα μου τσούζει προσωπικά τα μάτια αρκετά, επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί πώς γίνεται να λέει ότι είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο και εκτός από αυτό να λέει ότι αφαιρεί το μακιγιάζ ενώ τσούζει τα μάτια, δηλαδή δεν μπορεί να είναι να μη μόνο που τσούζουν τα μάτια μου, γιατί δεν έχω και τόσο ευαίσθητα μάτια. Τέλος πάντων, δεν περιέχει SLES, SLS, parabens, σιλικόνες κλπ. Κλπ. Δεν περιέχει αρκετά τα περισσότερα από τα κακά συστατικά που υπάρχουν σε άλλα προϊόντα που είναι συνήθως πιο φτηνά. Είναι ένα καλό ποιοτικό προϊόν, αλλά δεν τρελάθηκα. Το καταλάβατε. Δεν θα το ξαναγοράσω και το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι εδώ. Δεν. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Και ένα άλλο προϊόν που ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει.
Είναι αυτό εδώ, είναι από La Roche-Posay. Είναι ένα προϊόν στα 400 ml. Είναι από την σειρά Eva Clark, που είναι για τα ακνεϊκά δέρματα. Είναι ένας αφρός καθαρισμού. Ωραία. Είναι ένα αφρόδες gel, συγγνώμη, που καθαρίζει και εξυγιένει τη λιπαρή επιδερμίδα. Περιέχει το γευματικό νερό της La Roche-Posay. Δεν περιέχει σαπούνι, έχει pH 5,5. Όλα ωραία. Σας έχω κάνει ένα συγκεκριμένο βίντεο που θα το έχω εδώ για να πάτε να το δείτε. Σας δείχνω ένα προϊόν από την Garnier που είναι τεράστιο dupe, ακριβές dupe για αυτό εδώ, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στα μάτια σας, ενώ αυτό δεν επιτρέπεται. Έχουν σχεδόν τα ίδια συστατικά, πάτε να δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Η μυρωδιά είναι φαρμακευτική, δεν με ενοχλεί, είναι εντάξει. Δεν με ενοχλεί, για μένα γενικά δεν με ενοχλούν εύκολα οι φαρμακευτικές μυρωδιές, αλλά έχει μια μυρωδιά φαρμακείου, δεν μπορούμε να πούμε. Όπως βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει μέχρι εδώ τότε που είχα βγάλει την ακμή, το έχω παρατήσει κανένα χρόνο, δεν μ' αρέσει, γιατί εγώ όταν πλένομαι θέλω να χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπό μου χωρίς να το σκέφτομαι το προϊόν και αυτό δεν επιτρέπεται να το βάλετε στα μάτια, κάτι που με δυσκολεύει πάρα πολύ και γενικά σαν καθαριστικό δεν λέει και κάτι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν περιέχει parabens, ξέρω ότι πολλοί ορκίζεται σε αυτό το προϊόν. Ίσως φταίει που δεν έχω πλέον ατέλειες και δεν ξέρω. Okay. Μην πέσετε να με φάτε, αλλά εμένα δεν με τρέλανε, δυστυχώς. Και είχα πιστέψει ότι αυτό το προϊόν θα κάνει πολλή δουλειά. Περνάω σε προϊόντα μαλλιών. Από Avon Advanced Techniques το Styling Protect. Είναι ένα heat protection spray, ένα spray θερμοπροστασίας στα 100 ml και το έχω χρησιμοποιήσει νομίζω δύο φορές. Έχει ωραία μυρωδιά, δεν μπορώ να πω. Υπόσχεται ότι προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα των προϊόντων styling κλπ. Τώρα η τιμή του φαντάζομαι ότι ήταν γύρω στα 5 ευρώ. Παρατήρησα και τις δύο φορές που το χρησιμοποίησα ότι έκανε τα μαλλιά μου να μπλέκονται. Δεν ένιωσα να προστατεύει τα μαλλιά μου ιδιαίτερα. Κολλούσα σε σημεία γιατί είναι σπρέι και παρόλα αυτά το χρησιμοποιούσα στο χέρι μου, το χρησιμοποιούσα απευθείας στα μαλλιά για να πεις ότι πήγε μια μεγάλη ποσότητα σε κάποια σημεία. Δεν μου άρεσε καθόλου και θεωρώ ότι για να προστατεύει τα μαλλιά έκαναν μια σύσταση που τα κολλάει και δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε καθόλου πραγματικά και δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω. Δυστυχώς νομίζω ότι θα πάει στα σκουπίδια. Δεν με έχει βολέψει. Περνάω σε Garnier, αν και τώρα τελευταία μου άρεσε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ η Garnier. Είναι ένα styling προϊόν, ένα σπρέι διαμόρφωσης για πυκνά και δυνατά πλούσια μαλλιά όπως λέει και είναι το 4, το πάρα πολύ δυνατό. Δημιουργεί άμεσα πλούσια και γεμάτα μαλλιά για 24 ώρες, τα 200 ml και νομίζω κόστιζε γύρω στα 5 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό το σπρέι, αν το είχατε δει, υπόσχεται πως αντικαθιστά το κρεπάρισμα. Το κρεπάρισμα είναι η διαδικασία όπου παίρνουμε μια χτενούλα ψηλή και ξύνουμε τα μαλλιά, όπως λέμε στη Θεσσαλονίκη, και μετά τα χτενίζουμε λίγο και έχουν πίσω το ρόγκο, για όσους δεν γνωρίζουν αυτή την ορολογία. Λοιπόν, δυστυχώς, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, το είχα πάρει για την ορκομοσία μου και λειτουργήσε μόνο όταν κρέπαρα τα μαλλιά και τα τοποθέτησα, δηλαδή σαν μια λακ ειδική για κρεπάρισμα. Κρεπάρεις το μαλλί, την ψεκάζεις και το μαλλί μένει κόκαλο. Ναι, αλλά δεν αντικαθιστά το κρεπάρισμα. Δηλαδή δεν βάλετε, θα σηκώσετε το μαλλί, θα ψεκάσετε και θα μείνει εκεί. Καμία σχέση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Έχει πάρα πολύ καλή μυρωδιά, φοβερή μυρωδιά φρουκτής. Αλλά όπως σας είπα, δεν αντικαθιστά το κρεπάρισμα, αλλά πώς λέγεται, κλειδώνει το κρεπάρισμα. Ακριβώς, αυτή είναι η πραγματική του χρήση.
Και γι' αυτό είναι ένα προϊόν που εγώ δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή, άλλο υπόσχεται και άλλο κάνει, αν το θέλετε. Και γενικά δεν κρυπάρω και πολύ τα μαλλιά μου, τα αφήνω στο δυνατόν πιο φυσικά γίνεται. Αυτό. Μην πιστέψετε ότι θα αντικαταστήσει το κρεπάρισμα, αλλά σίγουρα είναι ένα προϊόν που θα κλειδώσει το κρεπάρισμα στην εντέλεια, όσο καμία άλλη λακ, και θα μυρίζει και ωραία. Και τέλος, ένα προϊόν υγιεινής, να το πούμε έτσι, και μιλάω για τα σερβιετάκια από Carefree. Μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μόνο που κουνάω το κουτί θυμάμαι γιατί δεν μου αρέσουν τα συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα τα flex form, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, να σας δείξω ένα, συγγνώμη αγόρια που βλέπετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ολόκληρο σε κανονικό εσόρχο ή σε εσόρχο string να το γυρίσετε, γι' αυτό λέγεται flex form. Και τα συγκεκριμένα είναι τα fresh. Όταν διάβασα λοιπόν εγώ fresh, πέταξα από τη χαρά μου. Μάλιστα η συσκευασία περιέχει 30-28, δηλαδή σχεδόν 60-58 σερβιετάκια για χρήση, τέλος πάντων, που νομίζω κόστιζε γύρω στα 3 ευρώ, πάρα πολύ καλή τιμή. Και δυστυχώς αυτό που λέει fresh είναι μια απίστευτα άσχημη μυρωδιά. Δεν ξέρω τι έχουν μέσα, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημη μυρωδιά. Και, okay, μπορεί έτσι να κάποιον να του αρέσει η μυρωδιά, αλλά όταν το χρησιμοποιείτε, δυστυχώς, δεν ξέρω, ειδικά με το χρησιμοποιείτε στον κύκλο, τέλος πάντων, στην περίοδο, πώς αλλιώς να το πω, πιο λιγότερο ή βιαστικά, ας το πούμε έτσι, μυρίζει απέσια, ακόμα και αν δεν έχετε περίοδο, νομίζετε ότι έχετε κάτι, ότι έχετε κάποιο μικρόβιο, ξέρω εγώ πώς να το πω. Μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, συγγνώμη, σε συνδυασμό με τα υγρά του σώματος, δηλαδή, δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα χρησιμοποιήσω, ότι κάθε φορά μου χαλάει τόσο πολύ τη διάθεση, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Ενώ τα flexform τα απλά τα παίρνω χρόνια και μ' αρέσουν πολύ. Τα συγκεκριμένα, όχι. Δεν ξέρω, κάτι κάναν λάθος. Αυτά είναι τα προϊόντα. Ελπίζω να μην με βρίσετε από κάτω. Σας είπα τους λόγους που δεν μου άρεσαν και τους λόγους που μου άρεσαν. Και okay. Ήταν η άποψή μου όπως και να έχει. Προσπάθησα να είμαι ευγενική και να μην κράξω, θάψω. Και εγώ δεν ξέρω τι κάνω στα προϊόντα. Πείτε μου τη δική σας άποψη από κάτω, όσο πιο ευγενικά γίνεται.